φωνή διαμαρτυρίας για την ολομέτωπη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτικοί από την κυβέρνηση στο σύνολο των εργασιακών, ασφαλιστικών, μορφωτικών και οικονομικών τους δικαιωμάτων, ύψωσαν σήμερα δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές και γονείς που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών. Η ολιγαρχία! Κυρίαρχο αίτημα μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων η άρση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για την κατάργηση των 5 σχολικών μονάδων της Ηλίας, των γυμνασίων Μυρτιάς, Καβάσιλα, Εφήρας και Αυγίου και των λυκειακών τάξεων του Νιοχωρίου Κυλλίνης. Στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε έξω από το δεύτερο λύκειο πύργου αλλά και στην πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της πόλης, συμμετείχαν οι απεργοί εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές και γονείς από τις περιοχές στις οποίες λειτουργούν τα υποκατάργηση σχολεία. Οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν την εξέλιξη της συγχώνευσης των σχολείων που προωθεί η κυβέρνηση αντιδραστική και αντιπαιδαγωγική, καθώς, όπως τόνισαν, θα επιφέρει ισχυρό πλήγμα στην μόρφωση των παιδιών αλλά και στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την καταστροφική πολιτική της, συρρυκνώνει δικαιώματα και κατακτήσεις που είχαν κερδιθεί από τους εργαζόμενους τα τελευταία 100 χρόνια και προσπαθεί να μας γυρίσει ένα πραγματικά εργασιακό μεσαίωνα. Αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση καταργούνται πάνω από 1.000 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, εξυφαίνονται τα σχέδια της Υπουργού για το νέο λύκειο της επιχειρηματικότητας της αγοράς, προετοιμάζονται στον χώρο της ασφάλισης του ασφαλιστικού νομοσχέδιου πέρσι διέλυσε εντελώς τα δικαιώματά μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, όπου παρότι κάθε μήνα χιλιάδες ευρώ από τους δημοσίους υπαλλήλους πηγαίνουν για την πρόνοια, έτσι, για τα φάρμακα, για τους γιατρούς, εντούτοις δεν πληρώνονται οι φαρμακοποί και συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το πρόβλημα με τα φάρμακα. Όλα αυτά συνολικά, συν το γεγονός του κλεισίματος των σχολείων, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αιχμή, ακριβώς γιατί έτσι και έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η μέρα και με τα σχολεία που έχουν κατέβει, είναι αυτά που απασχολούν τον κλάδο σήμερα. Δηλώνουμε εμείς ότι σε μια περιοχή με τόσο έντονο κτηριακό πρόβλημα, σε μια περιοχή με μια από τις μεγαλύτερες μαθητικές διαρροές στην Ελλάδα, το να κλείνει σχολεία αντί να προχωρά σε ιδρύσεις νέων σχολικών μονάδων είναι τουλάχιστον καταστροφικό. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να βάλουμε εκτός από αυτό το ζήτημα είναι η κατάσταση με τον ΟΠΑΔ. Τα ταμεία μας, τα ταμεία των δημοσίων είναι ταμεία τα οποία έχουν πληρωθεί από εμάς. Εμείς δεν χρωστάμε τίποτα. Το δημόσιο χρωστάει στους φαρμακοποιούς, το δημόσιο χρωστάει στους γιατρούς. Δεν μπορούν να ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι του δημοσίου κατά αυτόν τον άθλιο τρόπο. Έχουμε την δυνατότητα, έχουμε την ικανότητα να μπορούμε να διεκδικούμε πάντοτε και να έχουμε και αποτελέσματα στις διεκδικήσεις. Βέβαια, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο εάν αλλάξει αυτή η κατάσταση, εάν αλλάξει αυτό το σύστημα το οποίο ζούμε τώρα και από αυτό το σύστημα πάμε σε σύστημα λαϊκών διεκδικήσεων. Οι εκπρόσωποι των υποκατάργησης σχολικών μονάδων συμμετείχαν ενεργά στην σημερινή κινητοποίηση, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα που ξεκίνησαν έως ότου αρθεί η άδικη απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων τους. Το σχολείο μας δεν θέλουμε να κλείσει, γιατί είναι κοντά στα σπίτια μας και δεν μπορούμε να έρθουμε εδώ στον πύργο, γιατί είναι μακριά και να γυρνάμε το βράδυ σπίτι μας. Και σήμερα είστε στην κινητοποίηση εδώ, έτσι. Ναι, μήπως γίνει τίποτα. Ναι, εντάξει, είναι πολύ άδικο γιατί το σχολείο είναι πολύ καλό, έχει ωραίους χώρους, έχει πολλές αίθουσες, μεγάλες αίθουσες. Είναι καινούριο, δεν είναι παλιό το σχολείο, ξέρω εγώ. Κανονικά, εντάξει, δεν θα έπρεπε να κλείσει γιατί θα ερημώσει και ο τόπος εκεί πέρα. Αυτά είναι τελείως άδικο για μένα, δεν θα έπρεπε να κλείσει το σχολείο. Εμείς θα διεκδικήσουμε και θα κάνουμε κινητοποιήσεις πολύ δυνατές. Ήδη έχουμε κάνει πορείες και στο Δήμαρχο και στο Αντιπεριφερειάρχη. Έχουμε στείλει ενημερωτικές αυτά που έχουμε ψηφίσει, ψηφίσματα όλο το χωριό για να διεκδικήσουμε να μην κλείσει το γυμνάσιο. Δεν θα το δεχτούμε με τίποτα γιατί έχουμε τις προδιαγραφές. Η πορεία των συμμετεχόντων στο συλλαλητήριο κατέληξε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, όπου αντιπροσωπεία τους παρέδωσε τα ψηφίσματα όλων των σχολείων, αλλά και της ΕΛΜΕ,
στον Περιφερειακό Σύμβουλο Νίκο Μιχαλόπουλο, καθώς ο Αντιπεριφερειάρχης Χαράλαμπος Καφύρας απουσίαζε στην Αθήνα. Ο κ. Μιχαλόπουλος τόνισε ότι τόσο ο κ. Καφύρας όσο και οι υλοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι στηρίζουν τον αγώνα της εκπαιδευτικής κοινότητας για την μη κατάργηση των σχολείων και δεσμεύτηκε να κινηθούν οι διαδικασίες για να συζητηθεί το θέμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ωραία. Μπορεί να έχει ιδιαίτερες απόψεις και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω και από την συζήτηση που είχαμε κάνει και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Νομίζω ότι είναι στο πλευρό σας και είμαστε στο πλευρό σας. Νομίζω ότι θέματα τέτοια που αφαιρούν την παιδεία πρέπει να... Η οικονομία δεν πρέπει να γίνεται από την παιδεία. Στην παιδεία και στην υγεία του λαού. Συμφωνούμε απόλυτα. Νομίζω ότι θα προωθηθούν στο... στους αρμοδίους της κυβέρνησης, αλλά και εγώ και ως Περιφερειακός Σύμβουλος, πιστεύω ότι και ο Αντιπεριφερειάρχης, νομίζω θα απασχολήσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η πορεία κατέληξε στην συνέχεια στην πλατεία του πύργου που αναρτήθηκε πανώ στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο και πραγματοποιήθηκε συναυλία από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού. Επίσης διαβάστηκαν τα ψηφίσματα των σχολείων που τελούν υποκατάργηση αλλά και των φορέων που στέκονται αλληλέγγυοι στον αγώνα μαθητών, εκπαιδευτικών και συλλόγων γονέων.